Παρασκευή, σήμερα 4 Δεκεμβρίου του 2015. Βρισκόμαστε στο σπίτι του εκδότη του Δαυλού, του κυρίου Δημήτρη Λάμπρου, και τον έχουμε μαζί μας για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της σειράς συνεντεύξεων Ελλήνων αφηγήσεις. Κύριε Λάμπρου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρότασή μας και θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη συνέντευξη καλώντας σας να μου δώσω κάποια βιογραφικά στοιχεία, κάποια βασικά βιογραφικά στοιχεία για εσάς. Για τη ζωή σας δηλαδή, πού γεννηθήκατε, μεγαλώσατε, οι σπουδές σας, η πορεία σας. Καλά κάνετε και ρωτάτε, γιατί η προσωπική ιστορία καθενός προδιαγράφει το χαρακτήρα του και τον πυρήνα της ύπαρξής του. Όπως και η ιστορία ενός έθνους προδιαγράφει τον χαρακτήρα του ως έθνους. Δεν έχω να παρουσιάσω μεγάλα επιτεύγματα της ζωής μου. Γεννήθηκα στη Λέσβο σε ένα ορεινό χωριό, Χίδυρα. Ήρθα στην Αθήνα 11 ετών για σπουδές. Τέλειωσα το 3ο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών. Μπήκα αμέσως στο Πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή. Και μετά πέρασα στο πεδίο της δημοσιογραφίας, όπου πρωτομπήκα στην τότε εφημερίδα Απογευματινή, πέρασα στην Ακρόπολη και ακολούθησα και ως αρχισυντάκτης σε άλλες ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταφραστής και μάλιστα επιστημονικών βιβλίων και στο το 1982, τον Ιανουάριο, εξέδωσα το νέο περιοδικό Δαυλός, το οποίο και κράτησα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008, οπότε αποφάσισα να διακόψω την έκδοσή του. Παράλληλα, στην πατρίδα μου τη Λέσβο, προσπάθησα να δημιουργήσω κάτι συγκεκριμένο, ένα προϊόν, κάτι χειροπιαστό, το οποίο κατ' εμέ πρέπει να είναι και η επιδίωξη όλων των ανθρώπων και των κοινωνιών που δρούν. Εννοώ ότι πρέπει να παράγουν προϊόντα, διότι αν ο σκοπός μας είναι μια αόριστη ιδέα περί αναπτύξεως, η οποία δεν σημαίνει τίποτα, και αν είναι μια, δεν σημαίνει τίποτα από άποψη δημιουργίας, και αν ο σκοπός μας είναι να βρούμε θέσεις εργασίας, κι ας είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, ας το πω χοντρά, αεριτζίδες του τέστην, παράγουν αέρα και όχι κάτι πιο χειροπιαστό, τότε δεν πρόκειται να βγούμε από αυτή την κατάσταση που έχουμε βουλιάξει. Έφτιαξα λοιπόν στην πατρίδα μου μια υνοποιητική μονάδα των Αθηναίων, η οποία άρχιζε από πατρογονικά χωράφια, από χώμα δηλαδή, και έφτανε στο ράφι τη
κάβας ή του σούπερ μάρκετ. Έφτιαξα δηλαδή μια μονάδα παραγωγής κρασιού και μάλιστα θεώρησα καθήκον μου και εναρμόνιση προς τις γενικότερες ιδέες μου περί Ελλάδας και Ελλήνων και ελληνικού πολιτισμού να αναδείξω και μια ποικιλία κρασοστάφυλλου άγνωστη έως τότε, την ποικιλία του αρχαίου λεσβιακού κρασοστάφυλλου από την οποία παράγεται το κρασί Αθηναίος. Θέλω να πω δύο λόγια για το αρχαίο λεσβιακό κρασοστάφυλλο. Ήταν σύμφωνα με αρχαίους συγγραφείς και ας πω έναν εξ αυτών, τον Αθήναιο με τους δειπνοσοφιστές του, ο οποίος γράφει ότι όλες οι πόλεις της Ελλάδος μπορούν να καυχηθούν για υπέροχα κρασιά, αλλά ο Λέσβιος είναι υπέρβλητος. Ακολουθώντας λοιπόν την εναρμόνισή μου προς την ιστορία, έφτιαξα και τον Αθηναίο, ο οποίος είναι, θα το έλεγα, γέννημα της ιστορίας και όχι απλώς μια επένδυση ή μια βιομηχανική μονάδα. Πολύ ωραία. Κύριε Λάμπρο, έχετε συγγράψει δύο βιβλία τα οποία τα έχω αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου και μάλιστα με αρκετά μεγάλη διαφορά χρονολογική μεταξύ τους. Είναι το «Αναζήτηση δοκίμιο ελληνικής ιδεολογίας» που εκδόθηκε το 1981 και το βιβλίο «Βυζαντινορθόδοξος Ζητιάνος του πλανήτη, θεμελιώδη σκέψης πολιτικής αυτογνωσίας» που εκδόθηκε το 2012. Είναι δεδομένο ότι στη συνέχεια της συζήτησής μας θα μπούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θίγεται στα βιβλία σας, αλλά πριν από όλα αυτά θα ήθελα εντάχει, ενίδη δηλαδή περίληψης, να μας εξηγήσετε με πολύ λίγα λόγια σε τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς τα θέματα τα οποία προσεγγίζετε στο καθένα από αυτά. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, μιλώντας για μια δημιουργία μου, την εινοποιητική μονάδα με Αθηναίος, σχολιάζοντας την πράξη ως κάτι που γεννήθηκε από την ιστορία. Έτσι και τα βιβλία αυτά που είπατε, συν και κάποια άλλα δημοσιεύματα μου, προκύπτουν από την ιστορία. Από τα φοιτητικά μου χρόνια ήμουνα εξαιρετικά επιφυλακτικός στα ιδεολογήματα. Δηλαδή θεωρούσα ότι η αυθαίρετη κατάταξη κάποιων ιδεών ώστε να αποτελέσουν το σύνολο τους ένα είδος αντίληψης της ζωής και του κόσμου, ότι είναι ένας βιασμός της πραγματικότητας. Θεώρησα λοιπόν ότι αν κάτι πρέπει να στέκει και να ισχύει, πρέπει να έχει πανίσχυρες βάσεις πάνω στην ιστορία. Όχι με την έννοια του ιστορισμού, ότι δηλαδή επειδή αυτό, άρα ετούτο κλπ. Αλλά με την έννοια ότι δεν μπορούμε να αυθαιρετούμε νοητικά, ιδεολογικά και πνευματικά, λέγοντας παραδείγματος χάρη ότι η ιστορία, λέω τώρα, ήτανε πρώτη φάση δουλεία, δεύτερη φάση
δουλοπαρκία, τρίτη φάση μισθωτή δουλεία, τέταρτη φάση σοσιαλιστικός παράδεισος. Αυτό δεν βγαίνει από πουθενά, αν εγγύψει κανείς στο νόημα της ιστορίας. Δεν βγαίνει από πουθενά. Είναι μια αυθαιρεσία. Μη θέλοντας λοιπόν να υποκύψω κι εγώ σε ιδεολογικές επιθυμίες, να το πω έτσι, προσπάθησα να δω τι λέει η ιστορία και αν τα αυτά που λέει η ιστορία είναι σε άρθρωση μεταξύ τους, ώστε να πούμε ότι έλεγε πριν 1000 χρόνια αυτό, μετά από 500 χρόνια τούτο και σήμερα το άλλο, να πούμε ότι έχει μια αλληλουχία αυτή η έκφραση της ιστορίας και ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε με τη βοήθειά της πρώτον να δούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τι λέει σήμερα η ιστορία με τη βοήθεια του τι έλεγε χθες και τι έλεγε προχθές και αν έχουμε και μια μέθοδο κάπως των θετικών επιστημών να προβλέψουμε και τι θα πει αύριο. Με τη βοήθεια λοιπόν αυτής της πεποίθησης, πρόκειται για πεποίθηση την οποία ενδεχομένως μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, αλλά εγώ την έχω αυτή την πεποίθηση και δεν με έχει πείσει κανένας ότι πρέπει να την αρνηθώ. Με τη βοήθεια λοιπόν αυτής της πεποίθησης έγραψα και τα δύο βιβλία που μου αναφέρατε, αλλά και πολλά άλλα υπό μορφή άρθρων, πολιτικών άρθρων και επιστημονικών σε διάφορα βιβλία και εφημερίδες και τα λοιπά και περιοδικά. Λοιπόν, άρα αυτά τα βιβλία για τα οποία μιλήσατε δεν είναι κάποια ακόμη ιδεολογήματα που προστίθενται στην πληθώρα των ιδεολογιών, αλλά είναι μια απόπειρα επιτυχής ή αποτυχημένης κριθεί από, όχι από μένα, από άλλους, να ακούσουμε με προσοχή τι μας λέει η ιστορία, να την δεχθούμε ως οδηγό, και ως το μόνο δίκτυο αλήθειας που έχουμε για τα κοινωνικά πράγματα. Δεν έχουμε άλλον, όλα τα άλλα είναι αυθαιρεσίες. Μόνο η ιστορία μπορεί να μας πει ότι ξέρεις, νάτο, αυτό είναι ο δείκτης που μπορείς να κρίνεις αν κάτι που λες είναι αληθινό ή είναι παλαβομάρα. Με την έννοια αυτή λοιπόν, τα βιβλία αυτά είναι πράγματι γεννήματα της αντίληψης που έχω για την ιστορία. Πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, σας ζήτησα να μου υπογράψετε αυτά τα βιβλία, τα οποία έχω στο κατοχήμα εδώ και κάποια χρόνια. Και στο βιβλίο Αναζήτηση, το πρώτο σας δηλαδή, μου λέτε αναζήτα, ερεύνα, ερώτα, ερωτεύσου κύριε Παπαγεωργίου. Θα ήθελα να σας κάνω με αφορμή αυτή την αφιέρωση μία ερώτηση σχετικά με την πρώτη σας επαφή με τις ζητήματα που αφορούν τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και ενδεχομένως τη σύνδεσή τους ή τη μη σύνδεσή τους με το σήμερα. Τη διαμόρφωση δηλαδή των βασικών σας θέσεων αναφορικά με την έννοια της ελληνικότητας για την οποία μιλάτε σε όλο το έργο σας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν όλη αυτή η διαδικασία της αναζήτησης είναι για σας αυτό το πράγμα που μου γράφετε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μία έρευνα, μία ερώτηση και ένας έρωτας.
τουλάχιστον για μένα αυτό ίσχυσε. Θέλω να πω ότι... Από πότε ξεκινήσατε δηλαδή, αυτό θέλω να μας πείτε κάποια πράγματα για τα πρώτα σας ερεθίσματα. Κοίταξε, στο τρίτο γυμνάσιο Αρένο που πήγαινα, υπήρχαν ακόμα τότε επιβιούντες καθηγητές μέσης εκπαιδεύσεως, πολύ αδικημένοι, οι οποίοι είχαν συλλάβει και είχαν κατανοήσει κάτι πολύ απλό, το οποίο σήμερα είναι ακατανόητο και εντελώς ξένο προς τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Αυτό το πολύ απλό ήταν το εξής. Οι παλιοί μας πρόγονοι, θα κρατώ έναν τεράστιο αστερίσκο στη λέξη πρόγονοι, στον οποίο αν επιθυμείτε μπορώ να κάνω σχόλια στη συνέχεια. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, βλέποντας ότι η σημερινή μας πραγματικότητα και μάλιστα μετά την συντριβή όλων των ονείρων περί αναβιώσεως του Βυζαντίου στη Μικρασιατική καταστροφή 1922, μερικοί εξ αυτών ήταν παλαιοί στρατιώτες στη Μικρασία. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, αρκετοί, καταλάβαιναν ότι δεν βγαίνει η αναβίωση, δεν βγήκε και δεν βγαίνει. Αυτή η ιδέα, φτιάξαμε κράτος για να καταλάβουμε την περιοχή που κατήχε το Βυζάντιο, διότι στην Κρασία, στην Κρασιατική καταστροφή, αυτό θαύτηκε δυστυχώς οριστικά και ανυπερθέτως. Οπότε είχαν μέσα τους από τη μια τον καημό της σύντας της μεγάλης ιδέας και από την άλλη την αναζήτηση του τι, πού πάμε, τι κάνουμε, πού πάμε. Πρόλαβα εγώ αυτή τη γενιά. Από τους τέσσερις φιλολόγους που είχα στο τρίτο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών, οι τρεις ήταν στρατιώτες στην Κρασία. Είχαν πια γυράσει και είχαν μετατεθεί σε γυμνάσια της Αθήνας, αλλά βεβαίως κουβάλαγαν μαζί τους όχι μόνο τις σπουδές τους και τις γνώσεις τους τις θεωρητικές, αλλά και την οδυνηρή εμπειρία του ενταφιασμού της μεγάλης ιδέας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κάναν μια προσπάθεια να μας μεταδώσουν, και εγώ ήμουν καλός λήπτης, πιστεύω, και ας μου επιτραπεί να το πω, την ιδέα ότι η Ελλάδα δεν τελειώνει στη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά έχει πίσω της μια τεράστια ουρά, μια φωτεινή ουρά. Και αυτή η φωτεινή ουρά είναι το αρχαίο κλέος. Αυτό το αρχαίο κλέος δεν συμβιβαζόταν ούτε με το Βυζάντιο, ούτε με τη μεγάλη ιδέα, ούτε με την αναβίωση παίρνουμε την Αγιά Σοφιά, γιατί αυτά είχαν πλέον οδυνηρά ματαιωθεί. Οπότε μου πήρα από αυτούς, από τη μια τη ματέωσή τους και από την άλλη την ελπίδα τους. Και η ματέωση είναι ψυχικό γεγονός και η ελπίδα είναι ψυχικό γεγονός. Ως νέος τότε δεν μπορούσα να επεξεργαστώ τα ψυχικά μου γεγονότα βεβαίως και να τα μετατρέψω σε λογική δομή, αλλά τα πήρα από αυτό.
ξεκίνησα την αναζήτησή μου και το πρώτο βιβλίο, όπως είπατε, έχει αυτό το τίτλο, την αναζήτησή μου από πού έρχομαι και πού πάω. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό το οποίο ήταν κάποτε μέρος του Δήμου Αιρεσού Λέσβου. Ήταν μια πόλη από τη Λεσβιακή Εξάπολη, αλλά τι πόλη. Ήταν μια πόλη η οποία είχε μια Σαμφό. Είχε το διάδοχο του Αριστοτέλους στην περιπατητική σχολή του. Είχε 23 ρης. Είχε αρχαίο θέατρο. Αν νομίζετε ότι ο διάδοχος του Αριστοτέλους ήταν ο Θεόφραστος ο Αιρέσιος, για να μην παρεξηγηθώ ότι λέω ο Θεός, είχε Πριτανείο, είχε Βόλα, Βουλή. Βόλα στη λεσβιακή διάλεκτο είναι η Βουλή. Και εγώ όταν γεννήθηκα εκεί, στο ίδιο μέρος, δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε καν τα ονόματα. Ας πούμε, Θεόφραστος, λεγόταν ένας κακομοίρης εκεί, ο οποίος τον βάφτισε ένας δάσκαλος, αρχαΐζων δάσκαλος, τον βάφτισε Θεόφραστο. Αυτό εμένα με συγκλώνησε. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς καταντήσαμε μετά από 2.500 χρόνια, εγώ ο ομιλών, πώς καταντήσαμε μετά από τέτοιο κλαίος να είμαστε στο χάλι που βρισκόμαστε. Και αυτό υπήρξε για μένα μια μεγάλη πίκρα, αλλά και μια μεγάλη αναμονή. Οπότε με τα όσα σας είπα για το γυμνάσιο, το τρίτο αρένων όπου πήγαινα, συν όλα αυτά τα βιώματα που σας, τα προσωπικά βιώματα τα οποία τώρα προσπαθώ να ανασυστήσω, άρχισα να ψάχνουμε και πολύ μάλιστα. Το πρώτο βήμα του ψαξίματός μου ήταν ότι πρέπει να ξεχάσουμε κάθε ιδέα περί Βυζαντίου, κάθε ιδέα περί αναβίωσης του Βυζαντίου, κάθε ιδέα περί κατάστασης του ελληνισμού, όπως προέκυψε από ένα σημείο και πέρα. Θλιβερής κατάσταση του ελληνισμού. Και αγωνίστηκα να βρω ποια ήταν αυτή η στιγμή η οποία εξέτρεψε τον ελληνισμό σε αυτή την άθλια και δυστυχισμένη από ιστορική άποψη περίοδο. Το βρήκα, το λέω. Ας με διαψεύσει όποιος το επιθυμεί. Η στιγμή κατά την οποία ο ελληνισμός από πρωτοπόρος του παγκόσμιου πολιτισμού κατάντησε ανύπαρκτος και συνεχίζει να είναι ανύπαρκτος έως τώρα, είναι η στιγμή κατά την οποία εξεχριστιανίστηκε βιαίως. Αυτό εγώ βρήκα αναζητώντας
Και ερχόμαστε στο κεφάλαιο Δαπλός. Είναι ένα περιοδικό που, όπως μας είπατε προηγουμένως, εκδόθηκε για πρώτη φορά από εσάς το 1982. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τους στόχους που αρχικά τέθηκαν μέσα στη συνείδησή σας με την έκδοση του συγκεκριμένου εντύπου, για τους συνεργάτες, τους οποίους είχατε τους πρώτους συνεργάτες στο Δαπλό, και να μας πείτε κάποια πράγματα σε σχέση με την πορεία του τα πρώτα χρόνια. Κοιτάξτε, ο Δαπλός δεν βγήκε ως επιχείρηση. Δεν είχε καν ένα αρχικό κεφάλαιο. Είχε μια στέγη για να έχει τα γραφεία του. Είχε τον εαυτό μου, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, για να εγγυάται κατά κάποιο τρόπο ότι κάτι προσπαθεί να κάνει αυτό το περιοδικό, και είχε κάποιους φίλους εκ των οποίων ουδής ήταν δημοσιογράφος, ουδής ήταν γραφιάς. Κανείς δεν έγραφε σε αυτό που στην αρχή συμμετέσχαν στο Δαπλό. Και θα σας πω και ένα μυστικό. Στα πρώτα τεύχη του Δαπλού έγραφα με 7 ψευδόνυμα. Εγώ ο ίδιος έγραφα με 7 ψευδόνυμα άρθρα στο Δαπλό. Όμως, προϊόντος του χρόνου, και με την ιδέα μου ότι όποιος έχει να πει κάτι να το πει, όποιος δεν έχει να πει τίποτα μακριά από το Δαπλό, βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πράγματι είχαν να πούν κάτι. Είχαν να πούν. Και δεν εννοώ να λένε ότι κυκλοφορούσε στην πιάτσα, ούτε ότι κυκλοφορούσε στις εφημερίδες, ούτε ότι κυκλοφορούσε στις τηλεοράσεις, που τότε ήταν μόνο η δημόσια τηλεόραση, ούτε ότι κυκλοφορούσε στα κόμματα, ούτε ότι κυκλοφορούσε ακόμα και στη διανόηση. Ας μην ξεχνάμε ότι η διανόηση τότε και ενδεχομένως και μέχρι σήμερα είναι δύο πράγματα. Ή η μαρξιστική διανόηση ή η ελληνοχριστιανική διανόηση. Αυτά και τα δύο εγώ τα απέκλεια. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο η δουλειά μου στο Δαπλό δεν ήταν τόσο θετική όσο ας το πω έτσι, να αφήνει να λέγονται πράγματα τα οποία δεν κυκλοφορούσαν στην πιάτσα, δεν στην πνευματική πιάτσα. Η πρόσληψη από τους αναγνώστες και γενικότερα από το χώρο της διανόησης, όπως μας είπατε και εσείς, ή γενικότερα μια κοινωνική... τα μηνύματα τα οποία παίρνατε, η πρόσληψη από την κυκλοφορία του Δαπλού τα πρώτα χρόνια και το αμέσως επόμενο διάστημα, ποια ήταν? Κοιτάξτε, αν έχετε δηλαδή να μας πείτε, να αναγνωριστείτε κάποιες ιστορίες. Έχω να πω και μάλιστα κακές κουβέντες ίσως. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών που πλησίασαν στο Δαπλό ήταν εθνικιστές, με την έννοια την πρωτόγονη του εθνικισμού, του μόρου εθνικισμού. Αυτό ήταν η πρώτη μου εμπειρία, οδυνηρή εμπειρία θα το πω.
όχι για προκαταλήψεις ότι είμαι υπέρ, κατά του εθνικισμού ή υπέρ του κοσμοπολιτισμού κλπ. Αλλά με την έννοια ότι θεωρούσα ότι η Ελλάδα, η ελληνικότητα, δεν είναι κάτι εθνικιστικό, ότι είναι κάτι παγκόσμιο. Αυτό θεωρούσα και αυτό έλεγα αδιαλείπτως και χωρίς να κουράζομαι στο δαυλό και στα 27 χρόνια που εξεδίδα. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα είναι παγκόσμια, όταν η Ελλάδα είναι η λογική, όταν η Ελλάδα είναι η απόδειξη, όταν η Ελλάδα είναι το θέατρο, όταν η Ελλάδα είναι ο αθλητισμός και τα λοιπά, δεν θέλω να επεκταθώ, είναι λάθος από την πλευρά μας να την εθνικιστικοποιούμε. Είναι μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια. Η Ελλάδα είναι διαπλανητική. Δεν το βλέπουμε άμεσα. Δεν το λένε και οι άλλοι γιατί δεν τους συμφέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς το να γινόμαστε ένα είδος, όπως ξέρω εγώ, ο Βούλγαρος εθνικιστής. Ο Βούλγαρος δεν έχει και τίποτα άλλο παρά να είναι εθνικιστής. Ποια είναι η βουλγαρικότητα? Αυτή που έχει. Κανείς άλλος δεν ενδιαφέρεται για αυτή. Ποια είναι η ισπανικότητα? Αυτή που έχει, με εξαίρεση τη γλώσσα την ισπανική που είναι ίσως διάχυτη. Αλλά η ελληνικότητα δεν είναι ούτε βουλγαρικότητα, ούτε τουρκικότητα, ούτε αλβανικότητα. Αυτά δηλαδή που πιστεύουν ο Βούλγαρος εθνικιστής, ο Τούρκος εθνικιστής, ο Αλβανός εθνικιστής κλπ. Η Ελλάδα είναι κάτι πιο πολύ από αυτά. Επομένως, όταν τη μετατρέπουμε σε εθνικισμό, κάνουμε μια τεράστια βλακεία ως Έλληνες. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν και ο οδηγός μου στην λειτουργία μου ως εκδότη του τάβλου. Πέρα από όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία σίγουρα υπήρξαν, παράλληλα πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν με αφορμή την ανάγνωση άρθρων του Δαυλού να στρέφονται προς τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Φαντάζομαι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονταν σε επαφή μαζί σας. Είχατε δηλαδή επικοινωνία. Και σε αυτό θα πω κάτι, το ερώτημά σας θα πω κάτι σκληρό. Δεν είναι η ελληνικότητα αρχαιολατρία. Γιατί μέσα στη φύση και τον τρόπο σκέπτεστε και λειτουργεί της ελληνικότητας, κάθε λατρεία είναι απαραδεκτή. Αν κάθε λατρεία είναι απαραδεκτή και η αρχαιολατρία είναι απαραδεκτή. Την αρχαιολατρία πώς την ορίζετε? Κοιτάξτε πώς την ορίζω, πώς την εισέπραξα στο δαυλό. Βέβαια έχουμε και προηγούμενα, αλλά εγώ λέω πώς την έζησα. Όταν ο άλλος έρχεται και, ξέρω εγώ, σου λέει να φορέσουμε χλαμίδες ή να αναστήσουμε το δωδεκάθεο και άλλα πολλά, δεν θέλω να τα πω γιατί τα ξέρω, αλλά είναι λίγο, είναι, δεν έχουν αξία, δεν έχουν. Αυτά δεν επιτρέπονται από τον αρχαίο τρόπο σκέπτεστε. Ο αρχαίος τρόπος σκέπτεστε δεν στηριζόταν ούτε στις χλαμίδες, ούτε στο δωδεκάθεο, ούτε. Αρκεί να σας πω ότι το δωδεκάθεο κυνήγησε και εξόντωσε ό,τι σήμερα έχουμε σαν σαν
έφτασε στις μέρες μας. Αρκεί να σας πω ότι οι 12 καθεριστές σκότωσαν τον Σωκράτη, οι 12 καθεριστές κατέστρεψαν τη σχολή του Πυθαγόρα, οι 12 καθεριστές κυνήσαν τον Αριστοτέλη και τον ανάγκασαν να φύγει νύχτα από την Αθήνα για να σωθεί στη Χαλκίδα και τα λοιπά. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί ξέρω ότι πονάνε αυτά που λέω. Απλά, καταρχάς, να πούμε ότι οι 12 θεϊστές ως όρος στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν η κυρίαρχη κοσμοαντίληψη. Δηλαδή, αυτό που θέλω να σας πω, σαν ένα επιχείρημα που θα μπορούσε να θέσει κάποιος άλλος απέναντί σας, είναι ότι εφόσον μία κοσμοθέαση και μία αντίληψη του κόσμου αποτελεί βασική δομή μιας κοινωνίας και ενός πολιτισμού, θα πρέπει να πούμε ότι ανεξάρτητα από το εάν κάποιοι άνθρωποι κυνηγήθηκαν για τις ιδέες τους κτλ. Στην αρχαία Ελλάδα, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γέννησαν τη φιλοσοφία, τη σκέψη, τις σχολές, είναι γέννημα θρέμα μιας κοινωνίας η οποία με τη σειρά της είχε πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις για τον κόσμο και το θείο, αν θέλετε. Δηλαδή, οι 12 θεϊστές ήταν όλοι έτσι κι αλλιώς. Με εξαίρεση, ας πούμε, κάποιους φιλοσόφους ενδεχομένως που είχαν τις δικές τους απόψεις. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Κοιτάξτε, πρώτα θέλω να πω δύο λόγια για το 12 θεϊσμό. Γιατί κινδυνεύουμε εμείς έχοντας τον Ασιάτη Θεό στο μυαλό μας και την ασιατική θρησκεία που ήρθε και μας κάθισε στο κεφάλι. Φανταζόμαστε ότι κάτι τέτοιο ήταν και η θρησκεία του 12 θεϊσμού. Θέλω να σας πω δύο-τρία πράγματα για να καταλάβετε ποια τεράστια διαφορά υπάρχει μεταξύ της θεοκρατίας της Α και της θρησκείας του 12 θεϊσμού. Πρώτον, η χριστιανική θρησκεία έχει δόγμα. Η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν είχε κανένα δόγμα. Δεύτερον, η χριστιανική θρησκεία έχει ιερά βιβλία, Παλαιά Διαθήκη, Ευαγγέλιο κτλ. Η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν είχε κανένα ιερό βιβλίο. Τρίτον, η χριστιανική θρησκεία έχει επαγγελματικό κλήρο, επαγγελματίες, ιερείς, αρχιερείς κτλ. Η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν είχε κανέναν επαγγελματία ιερέα. Αυτοί που ασκούσαν, ας πούμε, τα θρησκευτικά χρέη ήταν οικογένειες αριστοκρατών που είχαν άλλο επάγγελμα, ήταν τέχνες, ήταν κτηματίες και εκτελούσαν κάποια θρησκευτικά χρέη όσα. Και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να επεκταθώ. Πρώτα για τεράστιες διαφορές, πρώτον ως προς την έννοια θρησκεία. Εντελώς άλλο πράγμα η έννοια θρησκεία η σημερινή, η οποία είναι εβραϊκή και ασιατική, και εντελώς άλλο πράγμα η έννοια θρησκεία του 12 θεϊσμού. Δεύτερον, το είπατε κι εσείς πριν, δεν μπορούμε να συνδέσουμε το Σωκράτη με τον 12 θεϊσμό όταν τον εκτέλεσαν διότι εισήγαγε, λέει, άλλα δαιμόνια. Τραχαγύρευε. Εμείς, δεν θέλω να πάω πολύ μακριά, αλλά εμείς από την αρχαία κληροδοσιά που έχει τάση μας, δεν παίρνουμε αυτό που καταδίκασε τον Σωκράτη σε θάνατο και δεν ξέρω και ποιο είναι. Εμείς παίρνουμε τι ήταν ο Σωκράτης και τι είπε ο Σωκράτης. Έτσι δεν είναι? Θέλετε λοιπόν να πούμε το δωδεκάθεο της Ηλιαίας που ψήφισε κατά πλειοψηφία και καταδίκασε τον Σωκράτη? Με γεια σας, με χαρά σας, να το δεχθώ. Αλλά πείτε μου, ποια ήταν τα μυαλά αυτών των ανθρώπων
που σκότωσαν τον Σωκράτη. Πείτε μου κι αν το βρούμε και μας αρέσει να το πάρουμε. Αν δεν το βρούμε να πάρουμε τι έλεγε ο Σωκράτης. Ναι ή όχι. Με συγχωρείτε που μιλάω με σκληρότητα. Όχι βέβαια, αυτός είναι και ο σκοπός της συνέντευξης. Ωραία. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο δαυλό και θα ήθελα να σας προτρέψω να θυμηθείτε κάποια γεγονότα σταθμούς για το περιοδικό, δηλαδή κάποια σημαντικά άρθρα, κάποια σημαντικά εξώφυλλα, κάποιες σημαντικές συνεντεύξεις, τις οποίες έχετε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια και θεωρείτε ότι έδωσαν ένα ξεχωριστό στίγμα. Κοιτάξτε, δεν θα μπορέσω να απαντήσω στην ερώτησή σας για το λόγο ότι η πορεία του Νταβλού ήταν προγεγραμμένη, όπως και το τέλος του Νταβλού. Το τέλος του Νταβλού δεν ήρθε, όπως φαντάζονται κάποιος, κεραυνός ενεθρία. Πραγματικά, όταν σταμάτησε την έκδοση του Νταβλού, ο Νταβλός δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε με τα γνωστά προβλήματα, ούτε οικονομικό, ούτε εκδοτικό, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά τον σταμάτησα. Τον σταμάτησα για ένα λόγο, ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του. Τι εννοώ. Εννοώ ότι ό,τι είχε να πει δημόσια, υπογραμμίζω τη λέξη δημόσια, το είχε πει. Και τι εννοώ δημόσια. Εννοώ ότι ό,τι είχε να πει που να γίνει αντιληπτό στην πραγματικότητα που ζούμε, το είπε. Θα μπορούσε να πει και άλλα, λέω εγώ. Αλλά ήταν πια πέρα από τις δυνάμεις της πραγματικότητας που σου θα ήταν αυτά τα άλλα. Εννοώ ότι ξεκίνησε αναζητώντας την ελληνικότητα. Βρήκε χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνικότητας, κυρίως ένα, τη γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα την υποτιμάμε, πρώτον διότι είναι το μόνο σταθερό στοιχείο της ύπαρξης του ελληνισμού διαμέσου των αιώνων. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Όλα αλλάξαν, πολιτεύματα αλλάξαν, θρησκείες αλλάξαμε, τα πάντα αλλάξαμε, μια γλώσσα κρατήσαμε και θα μπορούσε να πει κανείς, έστω και κάθε υπερβολή, ότι αφού η ύπαρξη διαχρονική του ελληνισμού συνοδεύεται με μια ύπαρξη διαχρονική της γλώσσας του, άρα ο ελληνισμός ίσον γλώσσα. Θα μπορούσε να το πει αυτό. Μπορεί να είναι σχήμα κάθε υπερβολή, αλλά θα μπορούσε να το πει. Γιατί τίποτα άλλο από τα παλιά δεν μας μένει, έτσι. Όμως, μετά τη γλώσσα, η οποία δουλεύτηκε πολύ και μάλιστα όχι απλώς με την έννοια την εθνική επιβιώνει ο ελληνισμός γιατί επιβιώνει η γλώσσα, αλλά και με την έννοια την παγκόσμια που έλεγα πριν, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει εμφυτευθεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Θα ξέρετε, έτσι. Μέσω των επιστημών, κυρίως. Βεβαίως και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, οπότε η παγκοσμιότητα της, μάλλον ο εθνικισμός, ο γλωσσικός, δεν είναι ακριβώς εθνικισμός, είναι και παγκοσμιότητα. Με αυτή την έννοια επέτρεψα στο Δαβλό και αναπτύχθηκε σε πολύ προχωρημένο βαθμό και δει για πρώτη φορά από ποτέ η σημασία και η εθνική και η παγκόσμια της ελληνικής γλώσσας.
Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο του. Στη συνέχεια αναζητήθηκε δια του Ταβλού η υπόλοιπη παγκοσμιότητα της ελληνικότητας. Επιστήμη, λογική, ιατρική, γεωμετρία, ο αθλητισμός, θέατρο και βάλε και βάλε. Και αυτό ολοκληρώθηκε. Και στο τέλος ετέθη το ζήτημα τι ήταν αυτό που εξαφάνισε από την ιστορία τη μέχρι τότε πρωτοπορία της ελληνικότητας. Και φάνηκε καθαρά αυτό, ο εξαφανιστής. Φάνηκε καθαρά ο νεκροθάφτης του ελληνικού πολιτισμού. Αυτός ο νεκροθάφτης, το είπα και πριν, έδρασε και ολοκλήρωσε τη δουλειά του από τη στιγμή που η ασιατική θρησκεία ήρθε εδώ και εξαφάνισε με συγκεκριμένες πράξεις και νόμους, κρατικούς νόμους ή νόμους που είχαν ισχύ νόμο, όπως οι κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτές είχαν ισχύ κρατικού νόμου. Αυτά λοιπόν τα οποία βάλουν ευθέως εναντίον όλων των μορφών του ελληνικού πολιτισμού, απαγορεύουν τη φιλοσοφία με ποινή θανάτου, απαγορεύουν το θέατρο με ποινή θανάτου, απαγορεύουν τον αθλητισμό με ποινή θανάτου, απαγορεύουν τη λέξη Έλληνας και Ελλάς με ποινή ομοίως θανάτου, αν δεν τη συκοφαντούν ως χαρακτηρισμό των παραφρόνων, των διεφθαρμένων των κτλ. Και ούτω καθεξής. Οπότε μπήκε ο Δαβλός στην μαχητική φάση, την πολεμική φάση της καταπολέμησης του στοιχείου, το οποίο, του ιστορικού φαινομένου, το οποίο εξαφάνισε τον ελληνικό πολιτισμό. Και πάνω σε αυτό δουλέψαμε όσο δουλέψαμε, αρκετά χρόνια, αποκαλύπτοντας και πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τους νόμους, τα κείμενα των νόμων του Βυζαντίου, με τα οποία εξαφανίστηκε ο πολιτισμός και εγκαθιδρύθηκαν χίλια χρόνια μεσαίωνα. Αυτά τα παρουσιάσαμε όλα με πολλές θυσίες, γιατί βρήκαμε την αντίδραση της κρατούσας θρησκευτικής και ιδεολογικής πραγματικότητας. Τα αντιμετωπίσαμε αυτά, άλλοι κρατήθηκαν, άλλοι έφυγαν και αφού ολοκληρώσαμε και αυτό το στοιχείο το τελευταίο, το πολεμικό, έκρινα ότι είχε ολοκληρωθεί ο Δαβλός και δεν μπορούσα να το συνεχίσω, γιατί θα άλλαζα τη φύση του και το χαρακτήρα του. Δηλαδή θα τον μετέτρεπα σε μια επιχείρηση η οποία θα βγαίνει κάθε μήνα, θα εισπράττουμε κάποια λεφτά, θα μας θεωρούν ότι κάτι κάνουμε και ούτω καθεξής. Αυτά δεν τα ήθελα και τον σταμάτησα. Κύριε Λάμπου, κρίνετε ότι κάνατε λάθη στην πορεία του Δαβλού για τα οποία έχετε μετανιώσει, έχετε απογοητευτήκατε ενδεχομένως από κάποιους συνεργάτες ή ανθρώπους και αν είναι με ποιο τρόπο. Βέβαια, κανείς δεν είναι αλάνθαστος πλην των δογματικών. Εγώ δεν ανήκω στους δογματικούς, λάθη έκανα, ακόμα και τώρα που μιλάω, διαρωτώ με μήπως πετάω και κάποια πράγματα τα οποία δεν στέκουν.
Βεβαίως κάναμε λάθη, αλλά το μέγιστο λάθος ήταν η υποτίμηση της ισχύως της παρακμής. Η παρακμή είναι πολύ ισχυρό πράγμα. Βολεύει. Αναπαύει. Γαλινεύει. Γαλινεύει η παρακμή. Γιατί δεν χρειάζεται παρά να κατρακυλάς. Είναι μια κατηφόρα η παρακμή και όπως ξέρετε ο κατήφορος είναι εύκολη πορεία. Ο ανήφορος είναι τα δύσκολα, έτσι δεν είναι. Υποτίμησα την δύναμη της παρακμής, δηλαδή έλεγα ότι ρε παιδάκι μου, στον εαυτό μου αυτό, κάτι λειτουργεί μέσα στους ανθρώπους. Δεν μπορεί να έχουν καταντήσει το ρεζίλι της ανθρωπότητας, όπως δυστυχώς σήμερα, τι να πω, δεν θέλω να επεκταθώ. Είπα πριν το λόγο για τον οποίο σταμάτησα το δαυλό. Το ίδιο πράγμα θα το πω αλλιώτικα τώρα. Αν διαβάσετε το τελευταίο εκδοτικό σημείωμα, το editorial όπως συνήθως λέγεται αγγλιστή του δαυλού, θα δείτε ότι λέει εκεί ρητός, λέει ο ρητός, ότι είπαμε ότι είχαμε να πούμε και ότι επέρχονται γεγονότα τα οποία θα επαληθεύσουν αυτό που έχουμε να πούμε. Και με ρωτούσαν τότε, γιατί είχα βάλει και ένα τίτλο, ένα περίεργο τίτλο στο σημείωμα, ένα μικρό, δύο σελίδων ήταν, τρία εις την τρίτην. Το 3 στην τρίτη ήταν από τα χρόνια που έβγαινε ο δαυλός. 27 χρόνια έβγαινε ο δαυλός. 3, 3, 3, 9, 3, 9, 27. 3 στην τρίτη, στη δύναμη. Στον κύβο που λέμε, έτσι. Λοιπόν, και έλεγα ότι ακολουθούν δραματικά γεγονότα. Δεν παριστάνω τον προφήτη βέβαια και ο τελευταίος που θα έκανε τον προφήτη θα ήμουν εγώ, ο οποίος δεν ασπάζομαι την εβραϊκή αντίληψη περί προφητιών και τα λοιπά, κάθε άλλο. Έτσι, αυτά είναι εντελώς ξένα προς εμένα. Είπα λοιπόν ότι επέρχεται οριμαγδός γεγονότων, όχι ως προφήτης. Απλώς έβλεπα ότι δεν βγαίνουμε. Γιατί εννοούσα δεν βγαίνουμε? Εννοούσα ότι αν ο ελληνισμός επέζησε ως βιολογικό όν, εννοώ γεννιότανε, μεγάλωνε, πολλαπλασιαζόταν και πέθανε επί Βυζαντίου 1000 χρόνια και επί, διότι δεν παρήγαγε τίποτε πολιτιστικό επί Βυζαντίου ο ελληνισμός, τουλάχιστον να πάρει παγκοσμιότητα αυτό το πράγμα, και αν και επί τουρκοκρατίας παρομοίως επέζησε ως βιολογικό όν, γεννιότανε, πολλαπλασιαζόταν και πέθαινε, και επί νεοελληνικού κρατηδίου, ρωμαϊκού κρατηδίου όπως το λέω εγώ, γιατί είναι υπερβολικό να το ονομάζουμε ελληνικό. Λοιπόν, κι αν επέζησε και επί νεοελληνικού κρατηδίου, πάλι γενόμενος, πολλαπλασιαζόμενος ως ελληνισμός, γιατί τα άτομα υπήρξαν επί νεοελληνικού κρατηδίου, έτσι, υπήρξαν άτομα. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Υπήρξαν Νόμπελ, Σεφέρης, Ελίτης, συμπατριώτισμα. Υπήρξαν επιστήμονες, Παπα-Νικολάου. Μιλώ πάντοτε με την έννοια της παγκοσμιότητας, όχι με την τοπική έννοια, γιατί αυτή είναι δυστυχώς για κλάματα.
Υπήρξαν λοιπόν ατομικότητες, αλλά ως συλλογικότητα δεν έχουμε να παρουσιάσουμε τίποτα. Ως συλλογικότητες επί Βυζαντίου, ως συλλογικότητες επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ως συλλογικότητες επί Ρωμαϊκού Κρατηδίου, με την έννοια ότι δίνουμε κάτι με παγκόσμιες διαστάσεις. Δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα, κακά τα ψέματα. Θα μου πείτε, πολεμήσαμε στην Αλβανία. Εντάξει, πολεμήσαμε στην Αλβανία, αλλά στη συνέχεια κατέβηκαν και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί εδώ πέρα. Πικραίνομαι που τα λέω, αλλά ιστορία, είπαμε. Δεν μπορούμε να αθετούμε την ιστορία. Δεν μπορούμε. Πολεμήσαμε το 1821. Βεβαίως, αλλά απέτυχε το 1821, κακά τα ψέματα. Κι αν δεν γινόταν η ναυμαχία του Ναβαρίνου ή η εκστρατεία του Μεζών στην Πελοπόννησο, τέρμα το 1921. Έτσι δεν είναι? Ή και η κάθοδος του Ρωσικού στρατού στον Άγιο Στέφανο και τη συνθήκη κλπ. Τέρμα η Επανάσταση 21. Τι να λέμε τώρα, κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Είπαμε, πρέπει να σεβαστούμε την ιστορία αν θέλουμε λιγάκι να ανοίξουμε τα στραβά μας. Έτσι, διότι τα έχουμε θεόκλειστα τα νότια. Να τα δούμε, όσο πικράναν, όσο οδυνηράναν. Να τα δούμε αυτά, διότι αν δεν τα δούμε αυτά θα είμαστε αιώνια τα ρεζίλια της ανθρωπότητας. Αυτά λοιπόν με το δαυλό. Δηλαδή είδα ότι επέρχεται η ξεφτύλα μας. Και ποια είναι η ξεφτύλα μας? Ξεφτύλα μας θα την πω πάλι σε ένα ιστορικό σχήμα. Μετά την πτώση του αρχαίου κλέους ζήσαμε 1000 χρόνια επί Βυζαντίου σε ανυπαρξία πολιτισμική. Μετά την πτώση του Βυζαντίου ζήσαμε 1000 χρόνια, 400 και βάλε χρόνια στην ανυπαρξία την πολιτισμική της Οθωμανικής τυραννίας, η οποία, θα μου επιτραπεί να το πω αυτό και αν κανείς έχει αντίρρηση ας έρθει να συζητήσουμε, ήταν η ποιότερη η Οθωμανική τυραννία από τη Βυζαντινή τυραννία. Η ποιότερη και ανεκτικότερη. Και όποιος έχει αντίρρηση, έχω να μιλήσω επ' αυτό. Και αν θέλετε να ρωτήσετε θα απαντήσω. Και ζούμε σε ένα νεοελληνικό κρατήδιο το οποίο κουτσά στραβά την έβγαζε. Την βγάζαμε για 190 χρόνια με την προστασία και λοιπά των προστατήδων δυνάμεων. Τώρα βγήκαμε από το καβούκι μας, από τα σύνορά μας, να συνυπάρξουμε και να συμβιώσουμε με προηγμένους και εξελιγμένους λαούς. Μιλώ για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε. Κολλήσαμε. Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με προηγμένους λαούς. Είμαστε κολλημένοι σε αυτό που σέρνουμε πίσω μας, την ιστορική ουρά που σέρνουμε πίσω μας. Δεν μπορούμε. Κολλήσαμε. Μπορείτε να μου δώσετε κάποια χαρακτηριστικά αυτού που έχετε στο μυαλό σας ως ένας προηγμένος λαός? Κοίταξε, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, η Δύση, αλλά όχι μόνο, τώρα και άλλοι λαοί οι οποίοι εισάγουν τη λογική αντίληψη πραγματικότητας στη ζωή τους, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες κλπ. Αυτή είναι η ελληνική αντίληψη πραγματικότητας, είναι η επιστημονική, η επικοινωνία, η ηλεκτρονική λογική. Όλα αυτά είναι μια η ελληνική αντίληψη πραγματικότητας. Που έρχεται από πολύ παλιά. Η οποία βέβαια είναι μία όψη αυτών των λαών. Δηλαδή, ενδεχομένως.
ενδεχομένως να έχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Έχουν, αλλά εκείνο που κάνει σήμερα τους Κινέζους παγκόσμια δύναμη είναι η τεχνολογία της, η επιστήμη της και η ηλεκτρονική της λογική, η κινεζικότητα, να πω, αντίστοιχα προς την ελληνικότητα, δεν έδινε τίποτα στην Κίνα. Επί αιώνες ήταν να την κλέσει στην Κίνα, με την κινεζικότητά της, με την λογικότητά της γίνεται παγκόσμια δύναμη. Το ίδιο και η Ιαπωνία, με τα χατζάρια των σαμουράι, εντάξει, τα νησιά της μια χαρά ήταν, αλλά με την αποδοχή της επιστήμης, της τεχνολογίας κλπ. Έγινε η Ιαπωνία. Και η Δύση παρομοίως. Η Δύση παρομοίως για χίλια χρόνια του Μεσαίωνα ήταν αυτό που ήταν. Αφού αποδέχτηκε με την αναγέννηση την ελληνικότητα, πήρε μπρος. Όχι καθαρή την ελληνικότητα. Λίγο νοθευμένη. Και εδώ θέλω να κάνω ένα αστερίσκο, μια υποσημείωση. Λέμε, στην αναγέννηση πήγαν οι Έλληνες λόγοι από το Βυζάντιο και άνοιξαν τα μάτια των Φλωρεντινών, των Ρωμαίων και τα λοιπά και της Ευρώπης και έγινε η αναγέννηση. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες που πήγανε, οι Έλληνες, οι Βυζαντινοί που πήγανε στην Ιταλία δεν δίδασκαν την ελληνική σκέψη, δεν δίδασκαν την ελληνική λογική, δίδασκαν την ελληνική γλώσσα. Ως ελληνοδιδάσκαλοι μιλούσαν. Αυτό που έδωσε την ελληνική φιλοσοφία και λοιπά στην Ευρώπη, τα μαθηματικά και ξύπνησαν οι Ευρωπαίοι, ήρθε via Κόρντομπα μέσω της Ισπανίας, η οποία ήταν υπό την αραβική εξουσία και εκεί οι Άραβες κουβαλούσαν μαζί τους και τον Αριστοτέλη και τους μαθηματικούς, τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς, τους αρχαίους Έλληνες γιατρούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Από εκεί πήγε, γιατί οι Βυζαντινοί, μα τι να πάνε οι Βυζαντινοί στην Ευρώπη, αφού είχαν απαγορευτεί η φιλοσοφία, τα μαθήματα, όλα δεν υπήρχε. Πήγαν απλώς και δίδασκαν γλώσσα. Δεν έκανε ο Πλήθωνας μαθήματα πλατωνισμού στην Ακαδημία τους. Έκανε, αλλά το φάγανε ποια Ακαδημία τους. Στη Φλωρεντία. Μετά τον φάγανε στο Μιστρά. Ναι, απλά εννοώ ότι ο Πλήθωνας δίδαξε τον Πλάτωνα στην Ιταλία. Δεν είχε θέση εκεί πέρα. Τον στείλαν, έφυγε από εκεί, πήγε στο Μιστρά και τον εκτέλεσαν στο Μιστρά. Μάλιστα, θα το πω και αυτό και δεν μου είναι ευχάριστο, γιατί διάβαζα πάντοτε από πόδια πάντα και το διαβάζω. Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα την Γιφτοπούλα, Παπαδιαμάντης, όπου περιγράφει τον Πλήθωνα και την ανταρσία του κατά του χριστιανισμού. Και εκεί τον καταδικάζει να τον πλακώσουν τα αρχαία μάρμαρα στο Μιστρά. Και πέφτουν τα μάρμαρα με ένα σεισμό και τον πλακώνουν. Αυτό είναι η ουσία του σημερινού Ρώμιου. Την έζησα κι εγώ στο Δαβλό. Δεν θέλω να παραπονεθώ, δεν μου αρέσει. Δεν είναι και ελληνικό να παραπονιέται κανείς. Μάλλον ασιατικό είναι. Αλλά έζησα κι εγώ στο Δαβλό την οργή της Ρωμιοσύνης. Κύριε Λάμπρου, μιλήσατε προηγουμένως, όταν ξεκινήσατε την προηγούμενη απάντησή σας, για την απουσία συλλογικών επιτυχιών του ελληνισμού στο πέρασμα των χρόνων. Μέσα από τα κείμενά σας μπορεί να διακρίνει κανείς διαχρονικά
μία ενδεχομένως αποστροφή ή απεσιοδοξία, μία πιο light προσέγγιση σε σχέση με, με τις συλλογικές προσπάθειες. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα, γεγονός που έχει πολύ συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, που το θεωρώ έτσι για, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που, ασχολούνται με τον αρχαίο κόσμο αρκετά σημαντικό, είναι η ίδρυση και η, και η βραχία βέβαια ζωή του ελληνικού ανανεωτικού ρεύματος του ΕΑΡ, μιας πολιτικής κίνησης που ξεκίνησε το 2006, αν δεν κάνω λάθος, 2 χρόνια περίπου μετά τερματίστηκε. Και μέσα από το Δαυλό θυμάμαι ότι είχατε ασκήσει ιδρυμήτατη κριτική απέναντι σε αυτή την, προσπάθεια. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, θα ήθελα να, μου μιλήσετε, να μου πείτε την άποψή σας γενικότερα για τις συλλογικότητες, τους συλλόγους, τους φορείς, αν θέλετε, τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε συλλογικό επίπεδο από ανθρώπους που, σχετίζονται με τον το αρχαιολογικό πνεύμα, με τον αρχαιολογικό κόσμο, που, τους απασχολεί η έννοια της ελληνικότητας γενικότερα. Κοιτάξτε, οι αντιρρήσεις μου είναι απόλυτες και αρθρωμένες. Η πρώτη άρθρωση είναι ότι ο σημερινός κάτοικος του ελληνικού χώρου, Κορομιός, δεν μπορεί από τη φύση του και από την ιστορική ουρά που κουβαλάει να καταλάβει τι είναι η ελληνικότητα. Αυτόματα την εμποτίζει με στοιχεία τα οποία δεν είναι ελληνικά. Πριν από λίγο σας μίλησα για την θρησκεία. Σας είπα ότι το δωδεκάθεο είναι εντελώς απροσάρμοστο προς την ιδέα της σύγχρονης θρησκείας. Σας είπα για τις διαφορές ότι δεν υπάρχει δόγμα, δεν υπάρχει ιερό βιβλίο, δεν υπάρχει επαγγελματικός ιερής και επαγγελματίες και ούτω καθεξής. Το ίδιο ισχύει και στο θέμα οργάνωση. Ας πούμε, οργάνωση αναφέρομαι στο ερώτημά σας, διότι αν δεν το θυμάμαι καλά, αλλά αν δεν γελιέμαι, το ΕΑΡ, πώς το είπατε, ΕΑΡ, ναι, 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 ήταν μια προσπάθεια οργανωτική, έτσι δεν είναι? Πολιτικής κατεύθυνσης βέβαια. Σωστά. Εγώ βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή στην ερώτηση που σας έκανα δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρομαι γενικότερα. Γι' αυτό και εγώ μιλάω περί οργανώσεως, ναι, και όχι περί κόμματος. Ωραία. Πρώτα-πρώτα θέλω να σας πω ότι η έννοια του κόμματος ήταν άγνωστη στην αρχαιότητα. Αυτό που λέμε σήμερα κόμμα και αυτό που λέμε σήμερα δημοκρατία δεν έχουν καμία σχέση με, με τη δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα. Η δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν ούτε αντιπροσωπευτική, ούτε έδινε το δικαίωμα σε κάποιους να πηγαίνουν, να τους βγάζουν και για 4 χρόνια να κάνουν ό,τι τους καπνίσει χωρίς έλεγχο εκείνων οι οποίοι τους ψήφισαν, και άλλα πολλά. Ούτε αντιπροσωπευτική λοιπόν ήταν, αλλά άμεση, ούτε, ούτε είχε διάρκεια 4 ετών εξουσιοδότησης για να πράττουν οι αντιπρόσωποι ό,τι ήθελαν, αυτά τα χρόνια ερήμην των πολιτών, και ούτε ψηφίζονταν νόμοι από αντιπροσώπους. Οι νόμοι ψηφίζονταν από τους πολίτες. Συνήρχοντος στην εκκλησία του Δήμου προτείνονταν νόμοι
και το σύνολο των πολιτών, πολιτών, όχι κατοίκων της πόλεως, πολιτών, είναι και αυτό μια διαφορά με την αρχαία δημοκρατία του σημερινού κοινοβουλευτισμού. Αυτοί λοιπόν ψήφιζαν για κάθε πράξη τους. Και όταν κάποιος εξ εκείνων που τους ανέθεταν επιέργο μια αποστολή αθετούσε αυτά για τα οποία του είχαν εγκρίνει να πράξει, τον ανακαλούσε. Μέσα στον χρόνο η διάρκεια των αντιπροσώπων ήταν ετήσια το πολύ και του στρατηγού και του ή ουδήποτε άλλου αξιωματούχου. Οπότε, όταν μιλάμε σήμερα για θεσμούς δήθεν ότι υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, πρέπει πρώτα να ρωτάμε τον εαυτό μας, για κάτσε, μήπως είσαι παγιδευμένος με τα σημερινά. Είπα πριν για κόμμα. Δεν υπήρχαν κόμματα στην αρχαία Ελλάδα. Το κόμμα και ο κοινοβουλευτισμός είναι μεταφράσεις ευρωπαϊκών θεσμών του Μεσαίωνος. Παρλαμενταρισμός, ας πούμε. Τι ήταν το Παρλαμέντο? Το Παρλαμέντο ήταν μια ομάδα ευγενών, οι οποίοι συγκεντρώνονταν έξω από το πύργο του ευγενούς ή του βασιλέως ή του αυτοκράτορος και γνωμάτευαν. Αυτό ήταν το Παρλαμέντο. Το κόμμα, τι ήταν το κόμμα, το Παρτίτο, το 1821, όταν οι Έλληνες μπήκαν στο ευρωπαϊκό λούκι του κοινοβουλευτισμού, το κόμμα το λέγαν Παρτίδο, παίρνοντας από την ιταλική γλώσσα. Δεν υπήρχε κόμμα. Το κόμμα, όπως το λέει και η λέξη, είναι τεμαχισμός της εθνικής βούλησης. Κόβονται κομμάτια και δήθεν με το άντε τη δημοκρατικότητα ή την πολυφωνία ή τα γνωστά, βλέπεις να βγάζουν τα μάτια τους κόμμα με κόμμα και εν τέλει να μην γίνεται και τίποτα, έτσι ο ένας ασκάβει το λάκκο του άλλου. Να επανέλθουμε λίγο όμως στο θέμα των συλλογικοτήτων. Περί αυτό μιλώ κι εγώ. Το γνωρίζω. Περί αυτό μιλώ. Βγήκαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και λένε εμείς κάνουμε ένα κόμμα, το ονόμασαν κιόλας, πώς το είπατε? Ελληνικό Ανανεωτικό Ρεύμα. Ανανεωτικό Ρεύμα. Ναι. Και λένε εμείς είμαστε συνεχιστές του ελληνικού, της ελληνικότητας. Από όσα σας είπα πριν, όπως βγήκαν και κάτι άλλοι και κάνανε ένωση 12 θεϊστών και πηγαίναν και κάνανε και κάτι τελετές τις στήλες του Ολυμπίου Διός και δεν ξέρω πού αλλού. Αυτό είχε και συνεχίζει να έχει, γιατί είναι διάφοροι φορές στην Ελλάδα, καθαρά θρησκευτική χρειά. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που γινόταν με τον δωδεκαθεϊσμό της αρχαιότητας. Έχει μια γερή δόση ασιατισμού. Το ίδιο είναι και ο παρλαμενταρισμός, το ΕΑ που είπατε. Έχει μια γερή δόση μεσαιωνικού. Δεν είναι αυτή η δημοκρατία, η ελληνική δημοκρατία, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν χαόδεις διαφορές μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Χαόδεις διαφορές. Εμείς αρεσκόμεθα να λέμε τον κοινοβουλευτισμό δημοκρατία και οι ξένοι το πήραν και λένε δημόκραση κτλ. Αλλά δεν είναι η ελληνική δημοκρατία ο κοινοβουλευτισμός. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να καταφερθώ με αυτό που λέω κατά του κοινοβουλευτισμού, ούτε να παρεξηγηθώ ότι είμαι τίποτα οπαδός ολοκληρωτισμού και λοιπά.
Αντιθέτως λέω ότι ο κοινοβουλευτισμός έχει πολύ λιγότερη δημοκρατία μέσα του από την ελληνική δημοκρατία. Έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και αν θέλετε μπορώ να σας πω ότι θεωρώ ότι και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή ο κύκλος αυτός συνεντεύξεων έτσι και αλλιώς θα έρθει και σε άλλους αξιόλογες προσωπικότητες, θεωρώ ότι και άλλοι άνθρωποι που μπλέκονταν μέσα σε όλες αυτές τις συλλογικότητες συμφωνούν απόλυτα και ταυτίζονται απόλυτα μαζί σας. Εγώ το ερώτημα όμως που σας έθεσα έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα, γνωρίζοντας ότι η σημερινή δημοκρατία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αυθεντική έννοια της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα, θέλησαν να αναπτύξουν μια συλλογική δράση μέσα σε χύψη πλαίσια τα οποία υφίστανται στην εποχή μας. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, και αντιλαμβανόμενος έχοντας διαβάσει κείμενά σας και αντιλαμβανόμενος και αυτά που λέτε, είστε κατά της συλλογικής δράσης για ζητήματα τα οποία ενώνουν ανθρώπους, ενδιαφέροντα, απόψεις, για να το εξειδικεύσω ακόμα περισσότερο, θεωρείτε ότι η συλλογική δράση δεν επιφέρει αποτελέσματα, δεν επιφέρει αποτελέσματα στις επιδιώξεις των συμμετεχόντων σε αυτές? Εγώ δεν θα σας πω τι θεωρώ, θα σας πω μόνο χωρίς να γίνω. Δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, ότι κάποιοι εξ αυτών οι οποίοι έρχονταν στο Δαυλό μιλούσαν για δημοκρατία, μιλούσαν για αναβίωση της γνήσιας ελληνικότητας, σήμερα είναι μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ρωτήστε τους αν αναπαράγουν την ελληνικότητα εκεί μέσα. Μη ρωτάτε εμένα. Ωραία. Πρώτη-τελευταία ερώτηση για τη συνέντευξη αυτή. Ενδεχομένως να χρειαστεί και εδώ να απαντήσετε λίγο σκληρά. Ποιες ήταν εν τέλει από την εμπειρία σας οι πραγματικές σχέσεις των αναγνωστών του Δαυλού με τη μελέτη και την έρευνα? Δηλαδή από όλη αυτή τη διαδικασία αλληλεπίδρασης που είχατε με τους αναγνώστες, θεωρήσατε ότι σε ένα μεγάλο, σε ένα μικρό μέρος τους, εσείς θα μου πείτε, οι αναγνώσεις αυτοί πήραν κάτι το οποίο το έκαναν πράξη στη ζωή και την κοινωνία, ή ποια ήταν η παρακαταθήκη εν τέλει του Δαυλού? Δεν θα ήθελα να μιλήσω για παρακαταθήκες. Μπορώ όμως να πω, και με την απόσταση που μας χωρίζει τη χρονική, από την ημέρα που έκλεισα το Δαυλό, ότι το συμβάν του Δαυλού, το φαινόμενο του Δαυλού, το γεγονός του Δαυλού, οφείλεται σε μια αναζήτηση κάποιων μελών της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία μέλη είχαν λίγο ξεχάσει τη Βυζαντινή δουλεία, είχαν λίγο ξεχάσει την Οθωμανική δουλεία, είχαν λίγο γιατρευτεί από τη δουλεία του Ρωμαϊκού κρατηδίου, είχαν λίγο γιατρευτεί από τη φαντασίωση της μεγάλης ιδέας, είχαν λίγο γιατρευτεί από τη φαντασίωση «θα πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά», οδυνηρή απογοήτευση από όλα αυτά, και αναζητούσαν κάτι πέρα από όλα αυτά, πέρα από όλα αυτά. Αυτό τους πλησίασε προς το Δαυλό. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος εκ των αναγνωστών του Δαυλού ήταν εκτός των ελληνικών συνόρων.
Και μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μόνο που αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν αναμφισβήτητα, δεν μπορώ να τους αρνηθώ την ιδιότητα του ανθρώπου που ψάχνει και ψάχνεται. Την είχανε. Την είχανε. Αυτοί λοιπόν είδαν στο δαυλό μια φωνή, άκουσαν μια φωνή δια του δαυλού η οποία κάτι τους έλεγε. Κάποια χορδή της ύπαρξής τους εδονήτω από αυτά που έλεγε ο δαυλός. Ήρθαν κοντά στο δαυλό. Πολλοί, έφτασε ο δαυλός να έχει 20.000 αναγνώστες το μήνα. Πολλοί. Και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι, αξιόλογοι άνθρωποι, όχι. Και πολλοί άλλοι που δεν το περίμενες. Δηλαδή ακόμα και άνθρωποι είχα δει αναγνώστες του δαυλού που ήταν απόφοιτοι του δημοτικού. Έγινε και αυτό. Βέβαια η μεγάλη πλειονότητα ήταν του Πανεπιστημίου και πιο πέρα ακόμα. Αλλά ήταν τέτοιοι. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στο δαυλό προσδοκώντας κάτι. Αυτό το οποίο προσδοκούσανε φαίνεται ότι δεν τους ήρθε. Δεν τους προσφέρθηκε αυτό που προσδοκούσαν. Τι προσδοκούσαν? Πολύ απλά με τα μυαλά που είπαμε πριν, ότι ναι μεν πιστεύουμε στην ελληνική θρησκεία, πλην όμως μέσα μας είμαστε γεμάτοι ασιατικούς θεούς. Ναι μεν πιστεύουμε στην ελληνική αντίληψη της πολιτικής, της δημοκρατίας κλπ, αλλά μέσα μας είμαστε γεμάτοι ευρωπαϊκές ιδέες του παρλαμενταρισμού, του κοινοβουλευτισμού. Ήρθαν λοιπόν με την ιδέα ότι κουβαλώντας την ουρά αυτή πίσω τους, δια της βοήθειας του δαυλού και δια της επικρότησης του δαυλού, θα κάναν και μια νέα θρησκεία, την οποία θεωρούσαν ελληνική, πλην όμως ήταν γεμάτη ασιατισμό, ή και μια νέα δημοκρατία, την οποία θεωρούσαν ελληνική, πλην όμως ήταν γεμάτη παρλαμενταρισμό και ούτω καθεξής. Επειδή ο δαυλός δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες, στη συνέχεια άρχισαν να απογοητεύονται. Προσετίθεντο όμως άλλοι. Έφευγαν κάποιοι, προσετίθεντο άλλοι, οι οποίοι ήταν πιο σκληροί και πιο αποφασιστικοί, αλλά και πάλι κουράζονταν. Έτσι πήγαινε το πράγμα, ώσπου εγώ κατέληξα, μπορεί να αυθαιρέτησα κιόλας, ότι δεν πάει άλλο, άντε ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε, να σταματήσουμε, αλλιώς όπως είπα και πριν θα γίνουμε μια επιχείρηση, θα κερδίζουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε τον καμπόσο και τα λοιπά, φτάνει όσο εδώ. Έθνος προδιαγράφει τον χαρακτήρα του ως έθνος. Δεν έχω να παρουσιάσω μεγάλα επιτεύγματα της ζωής μου. Γεννήθηκα στη Λέσβο, σε ένα ορεινό χωριό, Χίδυρα. Ήρθα στην Αθήνα. Ναι, θέλω να πω κάτι προσωπικό. Αυτό το editorial το έγραψα με μεγάλη οδύνη. Οδύνη ψυχής. Για προσωπικούς λόγους, γιατί 27 χρόνια προσπάθειας είναι μια ζωή, έτσι, και επομένως το τέρμα αυτής της προσπάθειας είναι οδυνηρό ούτως ή άλλως. Αφήνουμε το προσωπικό και πάμε στο αντικειμενικό, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε, εν κατακλείδη σε αυτό το μικρό σημείωμα λέω ότι εμπιστεύομαι τον Βαβλό στις συνειδήσεις των αναγνωστών του. Αν το θυμάμαι καλά, διότι δεν το ξαναδιάβασα από τότε που το έγραψα, αλλά αυτό λέω. Και θα ήθελα να κάνω λίγο όχι μεταφυσική, γιατί δεν ήταν ποτέ οι Έλληνες άλογοι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Όταν λέω οι συνειδήσεις των αναγνωστών του Βαβλού, εννοώ και αυτούς που το είχαν διαβάσει ως τότε το περιοδικό, αλλά και ενδεχομένως κάποιους που στο μέλλον θα έπεφτε στα χέρια τους κάποιο τεύχος και θα τους έλεγε κάτι. Ή ενδεχομένως και οι ιδέες του Δαβλού που μεταφέρονται από έναν σημερινό πατέρα στο παιδί του. Σωστά. Μπορεί να είναι φιλόδοξο αυτό που λέω, μπορεί να είναι εγωιστικό, αλλά έτσι λειτουργούν οι ιδέες. Οι ιδέες διαχέονται στην ατμόσφαιρα, κινούνται από εδώ, πάνω από εκεί, πέφτουν, ξεραίνονται, στεγνώνουν, φυτρώνουν, αναπτύσσονται και ούτω καθεξής. Επειδή εγώ θεώρησα ότι οι ιδέες που διατύπωσε ο Δαβλός ήταν χτισμένες γερά πάνω στην ιστορία και όχι αυθαίρετες φαντασιώσεις τύπου ιδεολογημάτων, έκρινα ότι η ιστορία η οποία λειτουργεί με δικούς της νόμους, έτσι, σαν τη φύση είναι η ιστορία, έχει νόμους και ιστορία, ότι κάποτε οι νόμοι της ιστορίας, εφόσον οι λόγοι οι δικοί μου ή των συνεργατών μου που τις εμπιστευθήκαμε στο Δαβλό, στις σελίδες του Δαβλού, εφόσον οι λόγοι αυτοί ήταν πραγματικά βασισμένοι στους νόμους της ιστορίας, θα μπορούσαν και στο μέλλον να έχουν την δραστικότητα που απαιτεί ένας πραγματικός λόγος. Αυτό ήταν η ιδέα μου και αυτό έκανα. Σταμάτησα το Δαβλό και άφησα μια μικρή παρακαταθήκη, όσο εγωιστικό και φαίνεται αυτό, λέγοντας ότι υπάρχουν κατατεθειμένα στις σελίδες του Δαβλού κάποια λογικά μηνύματα. Κατατεθειμένα μηνύματα τα οποία εγώ θεωρώ ως όχι αυθαίρετα αλλά ως θεία της ιστορίας, ότι θείονται πάνω στο έδαφος της ιστορίας και τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν και ας υπάρχουν, όπως δηλαδή ένα φυτό παράγει ένα σπόρο, τον παίρνει ο αέρας και λέει εγώ τον έκανα το σπόρο, λέει το φυτό, τον πήρε τώρα ο αέρας, ας πάει όπου θέλει. Έπραξα το ρόλο μου, το καθήκον μου, ας πάει όπου θέλει. Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ και με τη βοήθεια της συνείδησης της ιστορίας και με τη βοήθεια της συνείδησης της φύσεως. Έτσι έκανα και έτσι λειτουργήσα και δεν μπορούσα να λειτουργήσω αλλιώς, μια που πιστεύω ότι το ελληνικό δεν είναι τίποτα άλλο από το ομολογουμένο στη φύση ζήν. Δηλαδή το να ζει κανείς σύμφωνα με τη φύση. Αυτό έκανα και αυτό έγινε. Δεν θέλω να δω τον εαυτό μου ως το κέντρο της γης, έτσι, αλλά καθένας την υποκειμενικότητά του τη θεωρεί το
μισό της πραγματικότητας και την αντικειμενικότητα, το άλλο μισό της πραγματικότητας. Αυτό που σας είπα τώρα είναι η δική μου υποκειμενικότητα. Κύριε Λάμπρο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και μάλιστα μου δίνει κουράγιο και ευχαρίστηση το γεγονός ότι ένας νέος όπως εσείς και μάλιστα με στο μήλο που αλέθει και λέγεται δημοσιογραφία μπορεί να αναζητήσει και κάποια στάνταρ τα οποία είναι πέραν της ρευστότητας της επικαιρότητας. Εκτός από την επικαιρότητα, από την οποία χορταίνουμε κάθε μέρα φυσικά, υπάρχουν και κάποια, η οποία είναι και ρευστή. Θα έχετε προσέξει, επειδή υπήρξα δημοσιογράφος, σήμερα γίνεται ένα τρομερό γεγονός, με τεράστιες συνέπειες ιστορικές κλπ. Το κρατάνε οι δημοσιογράφοι 2, 3, 5 μέρες και μετά το ξεχνάνε και αρχίζουν να ασχολούνται με τρίχες. Δεν λέω και οι τρίχες καλές είναι για την επικαιρότητα, αλλά τα κρίσιμα γεγονότα είναι άλλο πράγμα. Ο φίλος μου λοιπόν ο κύριος Μινάς Παπαγεωργίου προφανώς έχει τη δυνατότητα να ξεφεύγει και από την επικαιρότητα, μολονότι ότι είναι επαγγελματίας της επικαιρότητας ως δημοσιογράφος και να βρίσκει τα υπερχρονικά και υπερτοπικά στοιχεία του γίγνεσθε. Ευχαριστώ πολύ.